Η Elo είναι μια εταιρεία η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλο όνομα από την προσεκτική προσέγγιση που έχει στα παιχνίδια, την όμορφη ποιότητα παραγωγής, τα aesthetics και την εικόνα που βγάζει στο τραπέζι. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε καινούριο βγάζει, είτε είναι μικρό παιχνίδι είτε είναι μεγάλο, συνήθως βγάζει πιο medium light παιχνίδια. Το προσέχω πάντα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση της στο όμορφο και στο καλέσθητο που έχει. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκε το Fairy Tail, μου άρεσε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου αρέσει το παιχνίδι τοποθέτηση σε πλακιδίων και εδώ και το λογοπαίχνιο ακόμα με κέρδισε. Δεν είναι Fairy Tail, δεν είναι το παραμύθι, είναι Fairy Tail που έχει να κάνει με το πλακίδιο. Η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ ωραία, θυμίζει κάποιο τύπου παραμύθια με έντονα χρώματα που πηγαίνουν σε άλλες εποχές και σε κόσμο φαντασίας και σε ιστορίες και ούτω καθεξής. Αυτό που σε κέρδισε όμως ακόμα περισσότερο σε αυτό το πακέτο είναι ότι η ποιότητα παραγωγής είναι ανύπαρκτη. Όχι ανύπαρκτη, είναι ασυζήτητη σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό που καταφέρει να κάνει η Elo είναι με κάτι τόσο μικρό όπως ένα παιχνίδι τοποθέτηση πλακιδίων που έχει να κάνει το positioning των τριών χαρακτήρων. Παίζουμε τον υπότη, την πριγκίπισσα και τον δράκο και έχει σημασία πού βρίσκονται στο χώρο για να σκοράρει πόντου νίκη. Ουσιαστικά δεν σκοράρει απευθεία πόντου νίκη. Γυρίζει τι σελίδε του βιβλίου σου, ξεφορτώνε σε κάρτε που είναι οι σελίδε του βιβλίου σου και όταν τι ξεφορτωθεί όλε γιατί τα έχει πετύχει όλα σαν objective κερδίζει. Αυτό λοιπόν που κατάφερε να κάνει είναι να βάλει πολύ ωραίες pre-painted μινιατούρες, να βάλει πολύ ωραία πλακίδια, πολύ ωραία εικονογράφηση και ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, μου αρέσει το παιχνίδι πλακιδίων και θα το κοίταγα έτσι κι αλλιώς. Τώρα να με κάνει να το κοιτάω και να ανοιγοκλίνω τα μάτια γιατί όντως είναι πανέμορφο στο τραπέζι και μπορείς να το βγάλεις σε πολλά σενάρια και να δοκιμάσεις με πολύ κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το Fairy Tail. Παιχνίδι τοποθέτηση πλακιδίων από την Yellow, το Fairy Tail. Fairy Tail λογοπαίχνιο, όπως λέμε Fairy Tail, δηλαδή παραμύθι, είναι το Fairy Tail. Είναι προφανώς παιχνίδι τοποθέτηση πλακιδίων, Tile Endgame, γι' αυτό και έχει όλα αυτά τα ωραία πλακίδια. Έχει πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Όπως βλέπετε, έρχεται με αυτές τις ωραίες μινιατούρες που είναι βαμμένες έτοιμες μέσα στο παιχνίδι. Έναν δράκο, μία πριγκίπισσα και έναν υπότη. Πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Τα πλακίδια είναι πολύ όμορφα, οι κάρτες είναι πολύ ωραίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού και τι προσπαθείς να κάνεις. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις στο Fairy Tail είναι να αναπτύξεις την ιστορία σου, το παραμύθι σου, τοποθετώντας πλακίδια γης στο κεντρικό ταμπλό, που θα αποτελούνται από διάφορες περιοχές όπως πεδιάδες, δάση, βουνά, ενώ θα υπάρχουν και διάφορα κάστρα, και να εξελίξεις την ιστορία σου, να πεις την ιστορία σου για να κερδίσεις. Την ιστορία σου θα την πεις πραγματοποιώντας τις προϋποθέσεις πάνω στις κάρτες, γιατί θα πάρεις κάποιες κάρτες στην αρχή του παιχνιδιού και θα είναι οι σελίδες του βιβλίου σου, του οποίου την ιστορία προσπαθείς να πεις. Κάθε παίχτης θα πάρει ένα player aid, ένα βοήθημα, το οποίο πολύ απλά εξηγεί τις διάφορες περιοχές, δείχνει το δάσος, την πεδιάδα, το ποτάμι, το βουνό και το κάστρο. Ποτάμι μπορεί να περνάει από διάφορα τερέν, και από βουνό και από πεδιάδα και από δάσος. Και επίσης από την πίσω μεριά δείχνει τη σειρά του γύρου και το τι κάνει στο γύρο σου. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται να έχει πολύ καλή γνώση αγγλικών, είναι πολύ απλά και πολύ μικρό το κείμενο. Επίσης έχει το διαφορετικό τρόπο κίνησης της κάθε μινιατούρας. Η περιγύπησα κινείται διαφορετικά, ο υπότης διαφορετικά και ο δράκος διαφορετικά. Προτρέχουμε όμως, πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι και πώς ξεκινάμε με το setup και την προετοιμασία. Κάθε παίκτης θα πάρει ισόποσο αριθμό καρτών από τις κάρτες βιβλίου, που είναι οι κάρτες αυτές εδώ, με τις σελίδες του παραμυθιού που θα πούμε. Θα τις μοιράσουμε δηλαδή ανάλογα με το αν παίζουμε 2, 3 ή 4 παίκτες ισόποσα στους παίκτες. Κάθε παίκτης θα πάρει ένα τέτοιο βοήθημα και επιπλέον κάθε παίκτης θα πάρει ένα μαγικό δείκτη, που είναι αυτοί εδώ οι όμορφοι δείκτες, και θα τοποθετήσει μπροστά κλειστό από αυτή τη μεριά, δίπλα από τις κάρτες του. Όπως έχουμε κάνει εδώ και εδώ. Θα φτιάξουμε μια στίβα με πλακίδια. Τα πλακίδια είναι αρκετά. Είναι διπλής όψης, αλλά δεν θα τα γυρίζουμε καθώς θα τοποθετούμε. Θα επιλέξουμε ότι θα παίξουμε από αυτή τη μεριά, μπορούμε να τα ανακατέψουμε όπως θέλουμε. Θα το παίρνουμε και θα τοποθετούμε όπως το βλέπουμε. Κάθε παίχτης λοιπόν θα πάρει τις σελίδες του μπροστά και θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πούμε ότι εδώ δεν παίρνεις κάποια φιγούρα, δεν παίζεις ούτε τον υπότη, εσύ συγκεκριμένα ή κάποιος παίχτης, ούτε τον δράκο, ούτε την πριγκίπισσα. Όλες οι φιγούρες κινούνται από όλους τους παίχτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προσπαθούμε να κάνουμε. Μια μικρή ανατομία στην κάρτα των σελίδων από το βιβλίο. Δείχνει πολύ απλά μια πολύ ωραία εικονογράφηση στο πάνω μέρος. Και εδώ
ενώ υπάρχει ένα κείμενο απλά για την ιστορία, ένα fluff στο κάτω μέρος, στο πάνω μέρος είναι η προϋπόθεση που πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις να την γυρίσεις τη σελίδα γιατί την έχεις κάνει στο βιβλίο σου. Θα δούμε τι εννοούμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Το παιχνίδι ξεκινάει πολύ απλά με αυτά τα αρχικά πλακίδια τα οποία τα βλέπουμε εδώ. Είναι αρχικά γιατί έχουν αυτό το χρυσό εικονίδιο σε ένα από τα τρία κομμάτια τους. Θα τα ενώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έχει βοηθήσει το παιχνίδι βάζοντας μια λευκή τελεία εδώ για να μας δείξει πώς θα τα ενώσουμε. Και θα πάρουμε την κάθε μινιατούρα, τις ξαναδείχνω, είναι πάρα πολύ ωραίες. Ο υπότης θα πάει εδώ, στο σήμα που έχει το υπότη. Η πριγκίπισσα θα πάει στο κάστρο της, που είναι εδώ και έχει το σήμα εδώ της πριγκίπισσας. Στο αρχικό μονοπλακίδιο, τα υπόλοιπα βουνά, κάστρα κτλ. Δεν έχουν αυτό το σήμα, είναι μόνο για το αρχικό setup. Και ο δράκος θα πάει στο βουνό και θα μπει εδώ. Και έτσι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κάθε παίχτης θα έχει λοιπόν αυτό γυρισμένο από την κλειστή μεριά, το μαγικό αντικείμενο. Θα μοιράσουμε τις 36 κάρτες ισόποσα στους παίκτες, οι κάρτες του παραμυθιού. Και ο παίχτης που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία θα ξεκινήσει. Πολύ απλά, το παιχνίδι παίζεται σε μια διάρκεια διαδοχή αρκετών γύρων μέχρι κάποιος παίχτης να καταφέρει να πετύχει το σκοπό του, που είναι να πετύχει όλους τους τα objectives στις κάρτες του. Δηλαδή να εκπληρώσει όλα αυτά σε όλες τις κάρτες του και έτσι να έχει καταφέρει να πει την ιστορία του παραμυθιού του από την στίβα του. Κάθε παίχτης έχει τη δικιά του στίβα. Εδώ έχουμε στήσει παιχνίδι για δύο παίχτες. Ξεκινώντας λοιπόν με το πρώτο παίχτη και πηγαίνοντας σύμφωνα με τη φορά των δικτών του ρολογιού, κάθε παίχτης πρέπει να πάρει μία και μόνο μία ενέργεια. Μπορεί είτε να προχωρήσει την ιστορία του, είτε να γυρίσει σελίδα. Συνήθως θα προχωράει την ιστορία του. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει προχωράω την ιστορία μου. Προχωρώντας την ιστορία μου λοιπόν από την τράπουλά μου, αυτό που κάνω είναι πηγαίνω σε μία περιπέτεια και μπορώ να κάνω ένα από τα ακόλουθα. Μπορώ είτε να μετακινήσω έναν χαρακτήρα, χαρακτήρες είναι ο δράκος, η πριγκίπισσα και ο υπότης, είτε να προσθέσω ένα πλακίδιο γης. Ένα από τα δύο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη συνέχεια. Και στην πορεία, είτε κάνω το ένα είτε κάνω το άλλο, να δω αν η ιστορία μου συνεχίζει, προχωράει. Πάμε λοιπόν να δούμε τις διαφορετικές επιλογές. Όλα αυτά είναι μέρος του develop my story, του προχωράω την ιστορία μου. Άρα, είτε αν προχωρήσω την ιστορία μου θα κινήσω το χαρακτήρα, έναν από τους τρεις, όποιον θέλω, είτε θα τοποθετήσω ένα πλακίδιο για να αυξήσω τον χάρτη. Πάμε να δούμε πώς κινούμε ένα χαρακτήρα. Όταν κινώ το χαρακτήρα, μπορώ να τον κινήσω μόνο μία φορά στο γύρο μου. Ο χαρακτήρας, ανάλογα με το ποιος είναι, έχει διαφορετικό τρόπο κίνησης. Να πούμε εδώ ότι η πριγκίπισσα κινείται ακριβώς μία θέση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μπορεί επίσης να μετακινηθεί από κάστρο σε κάστρο. Αν ξεκινάει τον γύρο της σε κάστρο, μπορεί να κινηθεί, δηλαδή έτσι, ή αν τελειώνει το γύρο της σε κάστρο, μπορεί να πηδήξει σε άλλο κάστρο. Τα κάστρα είναι σαν, ας πούμε, πύλες τηλεμεταφοράς για την πριγκίπισσα. Ας προσθέσουμε περίπου αυτό εδώ, ότι το είχαμε βάλει. Στην πορεία, δεν το κάνουμε τώρα. Ο παίκτης λοιπόν, αν θέλει να μετακινήσει την πριγκίπισσα, η πριγκίπισσα μπορεί να κινηθεί ένα προς μία κατεύθυνση, μπορείς επίσης να μεταφερθείς σε ένα κάστρο. Άρα μπορείς ή να μεταφερθείς απευθείας και μετά να κάνεις την κίνησή σου, πάλι ένα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ή να κινηθείς πρώτα στο κάστρο και μετά να τηλεμεταφερθείς. Όλα τα κάστρα που θα βγαίνουν αποτελούν μέρη στα οποία μπορεί να μεταφερθεί η πριγκίπισσα. Στην πορεία δηλαδή, ας προσθέσουμε ένα ακόμα, θα μπορούσε να υπάρχει φερρυπίν και αυτό το κάστρο. Νόμιμη κίνηση για την πριγκίπισσα είναι να μεταφερθεί εδώ, την μεταφορά, και μετά να κάνει μια κίνηση σε οποιαδήποτε από τις γειτονικές θέσεις θέλει. Σκεφτείτε ότι όταν είναι έτσι, πιάνει όλες τις θέσεις γύρω. Άρα, αν ξεκινήσει από εδώ, την μεταφέρεται και φερρυπίν κάνει μια κίνηση εδώ. Ή μια κίνηση εδώ. Σαφώς δεν μπορεί να βγει εκτός χάρτη, πρέπει να κινείται πάντα σε πλακίδια τερέν. Αυτή είναι η πριγκίπισσα. Πάμε να δούμε πώς κινείται ο υπότης. Ο υπότης κινείται πάντα δύο θέσεις. Ούτε μία, ούτε τρεις. Δύο. Άρα μπορεί να κινηθεί ένα, δύο. Μπορεί να κινηθεί ένα, δύο. Δύο στο σύνολο. Έχει όμως το εξής ο υπότης. Δεν μπορεί να κινηθεί ένα, δύο και να επιστρέψει.
ούτε μπορεί να κινηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να φτάσει δίπλα στην τελική του θέση, δίπλα στο πλαγιό στο οποίο ξεκίνησε. Δηλαδή να κάνει 1-2 και να είναι δίπλα στο πλαγιό από το οποίο ξεκίνησε. Μπορεί όμως να κάνει 1-2, 1-2, 1-2. Τόσο απλά. Και έτσι κινείται ο υπότης, πάντα όμως 2. Ο δράκος μπορεί να πετάξει μακριά μέχρι ότου σε μια ευθεία να φτάσει στο τέλος του βασιλείου ενός πλακιδίου. Έτσι λοιπόν μπορεί να κινηθεί από εδώ να φτάσει μέχρι εδώ μια κίνηση, ή από εδώ να φτάσει μέχρι εδώ άλλη κίνηση, μετά από εδώ να φτάσει εδώ άλλη κίνηση ή εδώ. Κινείται λοιπόν σε μεγάλη ευθεία πάνω από το βασίλειο, πετώντας και καλύπτοντας πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι. Πάντα πετάει σε ευθεία από το αρχικό του, από την αρχική του θέση μέχρι να φτάσει στο τέλος του πλακιδίου. Δεν μπορεί να σταματήσει στη μέση. Πρέπει να πετάξει μέχρι τέρμα κάτω. Να πούμε εδώ ότι δεν εμποδίζει η κίνηση του ενός χαρακτήρα τον άλλον και ούτω καθεξής. Άρα, ή θα κινήσω ένα χαρακτήρα στο γύρο μου, ή θα τοποθετήσω ένα πλακίδιο. Τα πλακίδια τα τοποθετώ όπως θέλω, δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Ο μόνος περιορισμός είναι δεν μπορώ να πάω να τοποθετήσω ένα πλακίδιο έτσι ώστε μόνο μία πλευρά να κουμπάει για να πάει πολύ μακριά. Δηλαδή αυτό δεν επιτρέπεται. Πρέπει να κουμπάει τουλάχιστον δύο πλευρές. Έτσι. Και το επόμενο που μπορώ να κάνω, αν υπάρχει ποτάμι στα πλακίδια μου, πρέπει να προεκτείνω το ποτάμι που υπάρχει. Δεν μπορώ να μην το προεκτείνω. Πρέπει λοιπόν, αν υπάρχει ποτάμι, να τοποθετώ έτσι ώστε να συνεχίζω να προεκτείνω το ποτάμι. Αν δεν είναι δυνατό αυτό, δεν μπορώ να τοποθετήσω έτσι στην επόμενη θέση, τότε μπορούμε να έχουμε παραπάνω από ένα ποτάμι στο βασίλειο. Εδώ για παράδειγμα θα μπορούσα να τοποθετήσω έτσι, όχι, γιατί βλέπετε ότι δεν ενώνεται το ποτάμι, ούτε έτσι, εκτός αν το ενώσω από εδώ και το συνεχίσω. Εντάξει. Αυτός είναι ο περιορισμός του ποταμιού. Κατά τα άλλα, μπορώ να το προσθέτω όπως θέλω μαζί με τα υπόλοιπα πλακίδια και να αυξάνω τώρα απλά βάζω μερικά πλακίδια για να μεγαλώσει ο χάρτης, να αυξάνω το τερέν μου κατά πολύ και να μεγαλώνει η επιφάνεια του χάρτη. Άρα λοιπόν, στο γύρο μου, επαναλαμβάνω, είτε κινώ έναν χαρακτήρα, είτε τοποθετώ ένα πλακίδιο, προσθέτω ένα πλακίδιο. Ό,τι και να κάνω από τα δύο, στο τέλος κοιτάω να δω την περιπέτειά μου αν προχωράει. Για να δω αν η περιπέτεια προχωράει, αφού έχω τελειώσει τις ενέργειές μου, οι χαρακτήρες πρέπει να έχουν τοποθετηθεί ή να βρίσκονται στις θέσεις που υποδεικνύουν οι σελίδες του βιβλίου. Και εδώ έχει να κάνει με το χωροταξικό. Οι σελίδες του βιβλίου μπορεί να σου λένε, για παράδειγμα, ότι η πριγκίπισσα και ο υπότης πρέπει να συναντηθούν σε δάσος. Οπότε, αν η πριγκίπισσα είναι εδώ και ο υπότης είναι εδώ, αυτό είναι ένα δάσος. Οπότε, συναντιούνται. Όταν λέει εδώ, μπορεί να υπάρχουν και μαζί. Πάμε λοιπόν να δούμε τις επεξηγήσεις του τι σημαίνουν αυτές οι προϋποθέσεις για τους στόχους που έχουν οι σελίδες του βιβλίου. Όταν λοιπόν μια σελίδα βιβλίου λέει να βλέπει, πάει να πει ότι τον βλέπει από πού είναι. Δηλαδή, από εδώ η πριγκίπισσα τον βλέπει γιατί είναι σε ευθεία. Δεν μπλοκάρεται από άλλες φιγούρες, δεν μπλοκάρεται από βουνά και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν η πριγκίπισσα βλέπει σε ευθεία τον υπότη, δεν βλέπει σε ευθεία τον δράκο. Πρέπει να είναι σε ευθεία με τα πλακίδια. Από κάθε πλακίδιο φεύγουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 ευθείες. Έτσι. Μπορεί λοιπόν όμως να είναι εδώ η πριγκίπισσα, ο υπότης να είναι εδώ και ο δράκος να είναι εδώ. Εδώ βλέπει η πριγκίπισσα και τους δύο. Και το δράκο σε ευθεία και τον υπότη. Πολύ απλά. Όταν μια προϋπόθεση σε μια κάρτα λέει να επισκεπτεί, να κάνει visit, ο χαρακτήρας επισκέπτεται την τοποθεσία μόνο αν έχει μετακινηθεί, έτσι ώστε όταν τελειώσουν την κίνησή τους οι χαρακτήρες ή ένας από τους δύο, να βρεθούν στην τοποθεσία που λέει η προϋπόθεση. Το να συναντηθούν, πρέπει να συναντηθούν στο ίδιο location space, αν λέει ότι πρέπει να κάνουν meet. Τουλάχιστον ένας από τους χαρακτήρες πρέπει να τελειώσει την κίνησή του στο συγκεκριμένο location space. Για παράδειγμα, να βρεθούν στην ίδια θέση. Αν λέει η προϋπόθεση να βρεθούν σε μεγάλο ποτάμι, πρέπει να είναι ποτάμι το οποίο να αποτελεί τουλάχιστον από 5 θέσεις
με νερό, και όχι οι λιγότερες. Αλλά να βρεθούν σε μεγάλο δάσος, σε large forest, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 πλακίδια δάσους για να θεωρείται μεγάλο. Αλλιώς δεν είναι μεγάλο αν έχει μόνο 2 ή 1. Για παράδειγμα, αυτό δεν είναι μεγάλο δάσος. Αυτό που έχει 2 δεν είναι μεγάλο δάσος. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 3. Και προφανώς θα τοποθετείς τα πλακίδια με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τα πετύχεις αυτά. Αν λέει να κάνεις move over, ένας χαρακτήρας κάνει move over ένα κάστρο για παράδειγμα, αν έχουν περάσει κατά τη διάρκεια της κίνησής του από μια τοποθεσία που έχει κάστρο. Άρα, αν κινηθεί η πριγκίπισσα και μετά πάει εδώ, έχει περάσει από ένα κάστρο, έχει κάνει λοιπόν move over ένα κάστρο. Και ούτω καθεξής. Υπάρχει επίσης, υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί μεταξύ τους, το ένα εμπλέκει το άλλο, τη μία μινιατούρα, την άλλη μινιατούρα και πάει λέγοντας. Όπως και να έχει, οι προϋποθέσεις αυτές βρίσκονται όλες στο κάστρο, στις σελίδες. Πρέπει να κάνουν μίτσι στο δάσος. Πρέπει να επισκεφτεί ένα μεγάλο ποτάμι, 5 ή περισσότερα. Η πριγκίπισσα να επισκεφτεί ένα κάστρο και να μπορεί να δει τον υπότη ή τον δράκο και ούτω καθεξής. Η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφη, και θα δείτε ότι τα πλακίδια θα προστίθονται στο τραπέζι, στο κεντρικό ταμπλό, θα μεγαλώνει το βασίλειο και θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για να εκπληρώσετε τους στόχους της κάρτας σας. Λοιπόν, άρα, επανέρχομαι. Έχουμε λοιπόν επιλέξει να εξηγήσουμε το να κάνουμε develop την ιστορία μας, να προχωρήσουμε την ιστορία μας και είτε κινούμε το χαρακτήρα είτε προσθέτουμε ένα πλακίδιο. Και τότε τσεκάρουμε να δούμε αν έχουμε προχωρήσει την περιπέτεια. Δηλαδή, αν έχουμε στην πάνω-πάνω κάρτα που έχουμε, γιατί όπως έχουμε την τράπουλά μας, το πιο βασικό δεν έχω μπει, θα έχουμε ανοιχτή μόνο την πάνω κάρτα, να εκπληρώσουμε αυτό που λέει για να την βγάλουμε ότι την εκπληρώσαμε. Αλλιώς δεν την έχουμε εκπληρώσει και δεν μπορούμε να πάμε στην επόμενη. Ο μοναδικός τρόπος να πάμε στην επόμενη κάρτα. Από αυτή που έχουμε ανοιχτή, πάντα οι παίκτες έχουν μία ανοιχτή πάνω-πάνω. Ο μοναδικός τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να γυρίσουμε σελίδα. Αν δεν προχωρήσουμε χαρακτήρα ή να προσθέσουμε πλακίδιο, τότε πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Όταν γυρίσουμε σελίδα, αυτό που κάνουμε είναι αυτή την κάρτα την παίρνουμε, τη βάζουμε από κάτω γιατί μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να μην μπορούμε να την κάνουμε και το καθεξής. Θα ανοίξουμε μία άλλη σελίδα και τότε θα γυρίσουμε το μαγικό μας δείκτη προς τη μεριά αυτή, να φαίνεται το μαγικό σύμβολο. Αυτό τι σημαίνει, ότι στον επόμενο γύρο είναι η μοναδική περίπτωση θα μπορώ να παίξω δύο γύρους ταυτόχρονα, δύο ενέργειες, επειδή έχω ενεργοποιημένο το μαγικό μου δείκτη. Οπότε μου δίνει τη δυνατότητα, ναι, έχω απλά γυρίσει μια σελίδα, αλλά στην επόμενη μου σειρά θα παίξω δύο ενέργειες. Άρα μπορώ φερρυπίν με την πρώτη να κινήσω χαρακτήρα και με τη δεύτερη να προσθέσω ένα πλακίδιο. Και είναι η μοναδική περίπτωση, όσο το έχω αυτό ανοιχτό, να μπορώ να κάνω δύο ενέργειες. Μετά, όταν το κάνω, το ξαναγυρίσω πίσω. Μόνο όταν γυρίζω σελίδα, βάζοντας την στο κάτω μέρος και ανοίγοντας την επόμενη, έχω τη δυνατότητα να ενεργοποιήσω το μαγικό μου αντικείμενο. Κατά τα άλλα, αυτό είναι όλο και όλο που κάνω στο γύρο μου. Να πούμε ότι ακόμα και αν σου έχει μείνει μόνο μία σελίδα στο τέλος, γιατί τα έχεις εκπληρώσει όλα τα υπόλοιπα, πάλι μπορείς να κάνεις την επιλογή να γυρίσεις σελίδα, δεν θα μείνει πάλι εκεί ανοιχτή, δεν θα πάει πουθενά, και θα σου δώσει δυνατότητα να ενεργοποιήσεις τον δείκτη σου. Αν ήδη είναι ενεργοποιημένο, δεν έχει κάποιο άλλο benefit το να γυρίσει σελίδα, πάλι μόνο μία φορά θα τον έχει ενεργοποιημένο αυτό το δείκτη. Το τέλος του παιχνιδιού θα έρθει όταν αμέσως μόλις ένας παίχτης έχει καταφέρει να εκπληρώσει και την τελευταία κάρτα από την τράπουλά του, με τον τελευταίο σκόπο που θα είχε στο πάνω μέρος, στο κάτω μέρος, και όταν το κάνει αυτό, δεν θα έχει κάτι άλλο παρά να κάνει από το να ανακοινώσει ότι έχει κερδίσει το παιχνίδι, γιατί έχει εκπληρώσει όλο το παραμύθι. Έτσι παίζει το Fairy Tail. Είναι πολύ απλό παιχνίδι, πολύ εύκολο σε κανόνες, πολύ όμορφο, φανταστική παραγωγή, πολλές δυνατότητες ως προς το συνδυασμό των πλακιδίων και γενικά οι κανόνες του είναι απλοί. Αυτό είναι το Fairy Tail. Νομίζω με καταλαβαίνετε γιατί εννοώ ότι δεν θα προσπεράσω ποτέ, τουλάχιστον να το τσεκάρω σε λεπτομέρεια, ένα παιχνίδι από το Τενιέλο. Καταφέρνει με πολύ απλούς κανόνες και με ωραία προσέγγιση στο καλέσθητο, στο όμορφο, να σε κερδίσει. Το παιχνίδι είναι τοποθέτηση πλακιδίων και χρησιμοποιείς πάρα πολύ έξυπνα τρεις χαρακτήρες στο ταμπλό που δεν ανήκουν σε κάποιον, τον υπότη, την πριγκίπισσα και τον δράκο, και προσπαθείς να τους μετακινείς ενώ προσθέτεις πλακίδια και μεγαλώνεις το βασίλειο για να σκοράρεις τους σκοπούς, τα objective που θες να κάνεις και να πάρεις πόντους νίκης. Απλώς σε κανόνες,
Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο ή το βλέπουμε για πρώτη φορά. Ωστόσο, επειδή το έχουν εντύσει με πάρα πολύ ωραίο πακετάκι από εικόνα, είναι βαμμένες μινιατούρες, είναι ωραία εικονογράφηση στα πλακίδια, είναι ωραίες οι κάρτες, σου βγάζει το παραμύθι και το fairy tale, το fairy tale. Έχουν καταφέρει λοιπόν να σε κερδίσουν και εδώ και προσωπικά δεν θα αρνηθώ να παίξω μια παρτίδα fairy tale. Ωραίο παιχνιδάκι από την Yellow, τσεκάρετε το. Ειδικά αν είστε fan των aesthetics και του eye candy, νομίζω θα κερδίσετε πόντους από αυτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι το fairy tale.